Με τον φόβο και την αγωνία μιας νέας νεροποντής που μπορεί να προκαλέσει ξανά τεράστιες καταστροφές στις περιουσίες τους, ζουν οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες στη διασταύρωση του περιφερειακού δρόμου του Βόλου προς τον Σαρακινό. Εκεί στις πλημμύρες του περασμένου μήνα η κατάσταση ήταν δραματική. Την πρώτη φορά κατέβασε τόσο νερά, τόσα πολλά νερά ευθεία από τον δρόμο και δημιούργησε τεράστια προβλήματα λόγω ότι τα νερά ήρθαν ανεξέλεγκτα λόγω ποσότητας. Μπήκαμε στη διαδικασία να πλημμυρίσουμε, να πάθουμε τεράστιες ζημίες όλες οι επιχειρήσεις εδώ γύρω-γύρω, με αποτέλεσμα να παλεύουμε επί 20 μέρες μετά την πρώτη καταιγίδα να μαζέψουμε συντρίμια. Μετά από 20 μέρες δημιουργήθηκε η δεύτερη, η οποία ενώ ήμασταν προετοιμασμένοι με τα δεδομένα της πρώτης, εμφανίζεται να σπάζουν τα ποτάμια κάτω από το Σαρακινό και πίσω από το Μέγα Ρέμα, το οποίο είναι στο τεχνικό λύκειο που βλέπουμε απέναντι. Με αποτέλεσμα εκεί ήρθε η τελειωτική μας κατάσταση, η οποία πνιγήκαμε με 2 μέτρα νερό, με 1 μέτρο λάσπη. Για σωρία κακοτεχνιών και παντελή έλλειψη συντονισμού και συνεργασίας ανάμεσα στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες κάνουν λόγο οι επαγγελματίες της περιοχής που καθάρισαν με ίδια μέσα το σημείο από τις λάσπες και τα φερτά υλικά. Έχουμε 2 μέρες οι οποίοι παλεύουν εδώ τα συνεργεία να ανταπεξέρθουν όσο αφορά σε όλα τα έργα, όσο αφορά αποχέτευση, νερό, αέριο. Και αυτή τη στιγμή παλεύουν μήπως προλάβουμε να ρίξουμε την άσφαλτο. Γιατί αν δεν προλάβουμε να ρίξουμε την άσφαλτο, ο δρόμος επειδή είναι στη φάση του μπαζώματος, δηλαδή στην προφάση της ασφάλτου, πάλι θα κατέβει εδώ, με αποτέλεσμα τα μπάζα είναι αυτά που μας πνίγουν και δεν είναι τόσο το νερό. Εδώ στη διασταύρωση του περιφερειακού δρόμου του Βόλου, στο δρόμο που πάει προς τον Σαρακινό, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ανησυχητική αρκετές εβδομάδες μετά τις πλημμύρες. Πίσω μου βλέπετε μεγάλες ποσότητες από μπάζα και φερτές ύλες, όπως την ημέρα που κατέβασαν όλα αυτά τα υλικά τα νερά από τον Χήμαρο που ξέσπασε πάνω από την περιοχή του Σαρακινού. Ακριβώς λίγο πιο δεξιά μου θα δείτε ότι ο παράδρομος του περιφερειακού, που θα πρέπει να είναι καθαρός, παραμένει κλειστός, μπαζωμένος. Έχουν μαζευτεί και νερά που, όπως καταγγέλουν οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της περιοχής, είναι λίμματα από το δίκτυο αποχέτευσης της περιοχής της Καλυθέας. Εδώ πάντα είχαμε μια λίμνη με την παραμικρή Ψυχάλα. Αυτή τη στιγμή, εκτός από νερά, πια είμαστε ένα βιολογικό στον περιφερειακό. Όλο το σύστημα της Καλυθέας και της Αγίας Παρασκευής λιμνάζει εδώ. Αυτά τα νερά δηλαδή είναι από αποχέτευση. Από αποχέτευσης, είναι από τις δύο περιοχές αυτές. Βρισκόμαστε στην ίδια διασταύρωση, στο ακριβώς απέναντι σημείο. Πίσω μου βλέπετε μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Ο παράδρομος του περιφερειακού δρόμου του Βόλου είναι καθαρός και ανά 500 μέτρα υπάρχουν 2 δίοδοι για τα νερά της βροχής. Αυτό που ωστόσο καταγγέλουν οι καταστηματάρχες και οι κάτοικοι της περιοχής είναι πως αμέσως μετά τις εκλογές τα μηχανήματα της περιφέρειας που εργάζονταν σε αυτό το σημείο αποχώρησαν. Η αλήθεια είναι ότι η περιφέρεια μπήκε στη διαδικασία τις πρώτες μέρες μέχρι το διάστημα των εκλογών να παλεύει, να δείχνει ότι θα προσπαθήσει να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις όπως ήταν τα ρέματα. Μετά τις εκλογές εξατμιστήκαν τα πάντα από μηχανήματα. Μετά τις εκλογές σταμάτησαν να δουλεύουν τα μηχανήματα εδώ για τον καθαρισμό. Τα πάντα, την επαύριο το πρωί φύγαν όλα τα μηχανήματα. Η μεγάλη αγωνία των επαγγελματιών στη διασταύρωση του περιφερειακού δρόμου του Βόλου στο ύψος της Αγίας Παρασκευής είναι τι μέλη γενέστε σε περίπτωση που εκδηλωθεί ένα νέο ακραίο καιρικό φαινόμενο. Βρισκόμαστε υπό συζήτηση να δούμε τελικά αν ο δρόμος δίπλα από τον περιφερειακό ανήκει στην περιφέρεια, αν αυτά που λέμε ότι ήταν βουλωμένα όλα ανήκει στην περιφέρεια. Η περιφέρεια λέει ότι ανήκει στο Δήμο και βρισκόμαστε σε ένα παιχνίδι αυτή τη στιγμή εμείς σαν πολίτες και σαν επαγγελματίες να μαλώνουμε μεταξύ μας και να περιμένουμε να δούμε με ποιον τελικά πρέπει να επικοινωνήσουμε.